Επ, τι λέει, στραγιά, ποιος επέστρεψε, πάρτε εδώ ένα κλιπάκι με την κολάρα του Πελέ, που τους ξεκόλιασε τον κόλο, έτσι σου και ντάπ στα αυτάκια. Εγώ έχω πετύχει Life Touch Guarantee. Ναι, άνοιξε το, σου δίνει ένα τιμό δίσον Guarantee. Άνοιξε το, σου δίνει ένα τιμό δίσον. Εγώ το left back πέτυχε. I don't wanna feel. Ω, τότς! Α, κάλιστα, έβγαλα δύο τότς. Ζάχα! Μάψαμε έναν, για τα άλλα ήταν από την καραντίνα. Ζάχα! Έβγαλα Ζάχα, 91. Μάθεις ποιον έβγαλα, κάλιστα. Wonderful, στο Μπορζουλάι έβγαλες. Με έχει κουράσει ρε μαλάκα αυτό που πάνω. Έχουμε κάνει το comeback, κάλιστα να βρίζει Κέλλη, ο Στάζης να πειρασπίζεται, εγώ να γελάω. Ρικέλμε. Εσύ πιάνει μια ιδέα. Μπέρκαμπ. Και που λες κάλιστε. Ροπίδι. Άμα στη δείξω. Έτσι τα μπάγκερο Ευσέμπιο, ο μαυράκος μου. Εδώ δεν είχαμε τη φωνή στο ρεκ. Ανοίγουμε όπως βλέπετε το πακ. Είναι Πορτογάλος, CF από τη Λάντς και είναι ο Φίλτατος 88ης Νταβίτ Κώστα. Έχουμε ένα 82x11 FGS pack, νομίζω έτσι καταλεγόταν. Δεν είχα ούτε εκεί τον ήχο και όπως βλέπουμε εδώ έχουμε Γερμανία, CDM, Bayer είναι στη face card ο Kimmich και από πίσω του είναι ο Team of the Season, ο οποίος είναι ο 90ης Μικέλ Μερίνο, ο οποίος είναι ένα απλό φόντερ και κινούμενο φόντερ. Με το live touch guarantee, πουτάνας. Είδες φίλε τι ανέβασα ασθενούς, μαλάκα. Ναι, κάτι με το Μασέρβι, ναι, και είναι. Αγγλία, καμ, νομίζω το... Loftus-Cheek ξανά! Γιατί τον έχω ήδη ρε μαλάκα, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να μου κάνεις αυτή τη στιγμή. Πεθαμένο παιχνίδι. Πει αυτή, είχε ρωτήσει την τέτοια της, λέει... Τότς, περίμενε. Γερμανός. CDM ποιος. Μπάγκερ. Α, είναι ο Κίμιχ και από πίσω εκεί τότς. Και είναι... Ο πατέρας σου. Ω, τι MLS ρε μαλάκα. Πεθαμένη. Κολομπέρι εδώ την κερατά. Λοιπόν, πάστορ η εκτέλεση μπάλα στα μύχια. Γκολ. Γράφει ένας. Έχω για μισή. Έχω 9 με φιστόλι. Μαμά με κόλλε! Me and the devil. Τι γάματα έχει με τον Ρονάλντο, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, Σαν Διέγκο. Ω, είναι η Μόργαν και από πίσω είναι Τότς. Δώσε Βαντάικ Σαλάχ. Τι είναι αυτό. Όχι πάλι πουτσο. Όχι πάλι πουτσο. Ωρε μαλάκα, του βάλα ένα γκολ του φούστη. Γαμώ και γεμίσου. Απίστευτο timing. Απίστευτο timing. Απίστευτο timing ρε μαλάκα. Απίστευτο timing ρε μαλάκα. Απίστευτο. Κόσο ανιστάζεις ρε. Λοιπόν μπρο. Πω μαλάκα, το γύρισα. Του μόνης. Αλήθεια, δεν ξέρω τι μαλακή είναι αυτή, μου το έδωσε από τα battles. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι μαλακές. Τι είναι αυτό. Μπάντζα. 90 rating. Απ' την Μπράγκα. Εντάξει, είναι 90 rating, είναι και κόκκινος, έχει ωραίο design, ok. Εντάξει, φόντερ. Σώσον κύριε το λαόν σου. Λακάκα! Θα δω. Τότς! Όχι πάλι ο πούστης ο Μπάντζα ρε μαλάκα, όχι πάλι! Γιατί!
Εδώ ξανά δεν έχουμε τον ήχο του κλιπ και κάνω εγώ το Panathor Record. Ανοίγουμε αυτό το πακέτο το οποίο είναι Αγγλία, είναι Touch, είναι CB από Arsenal, αλλά δυστυχώς είναι γυναίκα. Δεν υπήρχε έτσι και κάποιος Άγγλος CB από Arsenal, είναι μόνο ο Γκάμπριλ και ο Σαλίμπα νομίζω. Βασικά δεν θυμάμαι κάτι στο Touch, θα φανταστείτε. Το game, απλά είπα να κάνω ένα comeback στο game γιατί έτσι. Αντρικά very words, φίλε. Δύο Touch pick. Άμα είναι Van Dijk θα αρχίσω. McAllister, Watkins, Gabriel. Τι να πάρω. Πάρω McAllister. Okay. Και το άλλο, please, δώσε κάτι καλό ρε μαλάκα, μη γαμιέσαι. Ενκουκού Άλισον. Ο Ενκουκού... Μαλακίες είναι ρε μπρο, τι μαλακίες είναι. Πάρω Άλισον για το φόντερ. Ή Ενκουκού. Πάρω Ενκουκού, ξέρω εγώ. Δώσε, μπας και το βάλω αλλαγή. Τσάτ ριβίλ θα το κάνω. Λοιπόν, κάνω και ρεκ τώρα, λοιπόν. Για να δούμε τι θα είναι. Σκάσε εσύ! Λοιπόν, δώσαμε πολύ φόντερ γι' αυτό. Ο πρώτος είναι ο Λόουντρουπ, ο right back. Ο δεύτερος είναι η Smith, η Αγγλίδα, η striker. Και, ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχει περάσει καιρός, γύρω στα 1,5 μήνα πλάς, δεν ξέρω και εγώ πόσο. Βρέθηκε λίγο time, βρέθηκε λίγο ξανά η κάβλα του FIFA, παίξαμε εδώ λίγο γουλού, γουστάραμε, ρεϊτζάραμε, ανοίξαμε λίγο τα κοντρόλερ, κάναμε 11 νίκες, για την ακριβία 12-17, ωραία, 12-17, αλλά αφού έκανα την 7η ήττα, ενώ θα μπορούσα να είχα κάνει 2 στα 2 και να πήγαινα 14, παπαριά. Τέλος πάντων, Tryhard Gulu, η Touchy Prem, όπως κάθε χρόνο, κλασικά, αυτή είναι η ομάδα. Πήρα ένα κουκού, τον έβαλα αντί για τον Eusebio να τον δω λίγο. Έτυχα και τον McAllister, όπως είδατε. Η ομάδα είναι αυτή, δεν έχει αλλάξει κάτι, μόνο ο Loftus Cheek που τον έκανα Evolution και ο Nkuku. Μέχρι το επόμενο βίντεο, κάντε ένα like και ένα sub. Δεν ξέρω κατά πότε θα είναι το επόμενο βίντεο. Και τα λέμε, Φιλίππες.